παραμονές όλες οι νοικοκυρές έπρεπε να ξεσηκώσουν όλο το σπίτι, να καθαρίσουν δύο φορές το χρόνο, όπως το Πάσχα, έτσι και τα Χριστούγεννα. Εκτός από αυτό νηστεύανε συγχρόνως. Και τότε μην νομίζετε ότι τα σπίτια ήταν όπως είναι σήμερα, με πλακάκια, με παρκέ κτλ. Κάνανε δουλειά φοβερή. Τάβλες ήτανε, σανίδες, και τις τρίβανε με μια σκληρή βούρτσα, και μετά πηγαίναν να αγοράζανε μια κίτρινη μπολιά. Ήτανε σκόνη αυτό, κίτρινη. Και το αλήφανε όλο το πάτωμα, δηλαδή ρίχνανε τη σκόνη μέσα στο κουβά με το νερό, βάζανε τη σκούπα μέσα και όπως ήταν πλημμένο από τη βούρτσα, το κυτρινίζαν όλο το πάτωμα. Για να λάβει περισσότερο, το ζήσα αυτό. Δηλαδή πάμε 100 χρόνια πίσω τώρα, αλλά είχαν συνηθίσει και οι νεότεροι και οι νεότερες και το κάνανε. Όλα τα σπίτια, το μικρότερο σπίτι να ήταν, είχε αυλή. Χωρίς αυλή δεν γινότανε. Δεν είχαν αυτά που έχουν σήμερα, που έχουμε κουζίνες και τα λοιπά. Όλη η λάτρα γινόταν στην αυλή. Το πλήσιμο, δεν είχαν πλυντήρια, δεν είχαν τέτοια πράγματα. Οι σκάφοι ήταν στην αυλή, ένα καζάνι δίπλα, ανάβανε τη φωτιά από κάτω και όλα γίνονταν εκεί. Ακόμα και το πλήσιμο των πιάτων. Για να πλυνούν όμως, δεν είχαν τους τετζερέδες να τους καθαρίσουν απ' έξω το τρίψιμο, αυτά που έχουμε σήμερα όλα τα υλικά. Και τι κάνανε, επειδή δεν υπήρχαν ούτε σόμπες, δεν τις ξέραν τις σόμπες, είχαν μόνο τζάκι με φωτιά. Εκεί απάνω λοιπόν στο τζάκι, εκεί φτιάχνανε και το φαγητό σε αυτή τη φωτιά. Και τη στάχτη, όταν λερωνόταν ο τέντζερης και ο λιμουτζούρα και η μαυρίλα, γιατί όταν το βάλεις απάνω στη φωτιά θα μαυρίζει. Παίρναν τη στάχτη και τρίβανε πυρούνια, κουτάλια, δεν είχανε αυτά τα αναγκαία, τα καλά που έχουμε σήμερα. Όταν έφτανε η παραμονή των Χριστουγέννων, είχαν ετοιμάσει το ζύμωμα. Ζύμωμα δεν πήγαιναν οι γυναίκες ποτέ στην αγορά τότε, ήταν του σπιτιού και δεν έβγαιναν. Και ούτε να αγοράσουν ψωμί, δεν το έκαναν στην αγορά το ψωμί, μέσα στην αυλή είχαν το φούρνο. Τον ατομικό φούρνο η κάθε οικογένεια. Λοιπόν, με ξύλα. Με ξύλα για το φούρνο. Εκεί γινόταν το παν. Και εκτός από αυτό, εκτός από το πλήσιμο και όλα αυτά, την παραμονή, έπρεπε τα παιδιά μόνο τα αγόρια. Κορίτσα, τώρα βλέπετε και τα κορίτσα τρέχουν, πάνε, λένε τα κάλαντα. Τότε κορίτσα δεν έλεγαν τα κάλαντα Χριστούγεννα. Αλλά δεν τα λέγανε και τα αγόρια τη μέρα. Έπρεπε να βραδιάσει και αρχίζαν από το βράδυ και λέγανε τη νύχτα, όσο άντεχαν τα κάλαντα. Και η κυρία που σας έδειξε τα φρούτα, αυτά τους ξηρούς καρπούς, όταν η νοικοκυρά δεν είχε να δώσει χρήματα, έδινε ξηρούς καρπούς και γεμίζανε τα παιδάκια της τσέπης μίγδαλα και καρύδια για να τα πάνε στο σπίτι τους. Το νήστεμα πηγαίνανε όλη τη βδομάδα, δεν πηγαίνανε όλη την παραμονή να μεταλάβουνε, πηγαίνανε τμηματικά. Αλλά όπως τώρα που μεταλαβαίνει ο παπάς στο τέλος που βγαίνει με το δισκοπότηρο, δεν γινόταν αυτό τότε. Αλλά πηγαίνανε στις δουλειές τους νύχτα, σηκωνόντουσαν 4 η ώρα, τόζησα παιδάκι με τη γιαγιά. Χτύπαγε το, γιατί ήμουν δίπλα στη Μητρόπολη, χτύπαγε το μικρό καμπανάκι από όλες τις, ο παπάς ήταν υπεύθυνος για την κάθε ενορία του. Λοιπόν, χτύπαγε το μικρό καμπανάκι, όλες ήταν ξύπνιες για να πάνε να μεταλάβουνε. Λοιπόν, με έπαιρνε η γιαγιά από το χέρι. Είχαν κι άλλο σύστημα. Είχαν φιλία βέβαια με τη γειτονιά και τα λοιπά. Ούτε τώρα όπως κλειδαμπαρωνόμαστε γιατί φοβόμαστε, μην πει κάποιος. Τότε ήταν ελάσκα τα πράγματα και αγνώσοντα. Λοιπόν, ο παπάς χτύπαγε το καμπανάκι και μετά μαζευόταν μια ομάδα όπως μπαίνανε στην εκκλησία ο κόσμος, έπαιρνε το Ευαγγέλιο, έβγαινε στην ωραία πύλη, όλοι καθόντουσαν έτσι από κάτω, μια ομάδα, η πρώτη. Λοιπόν, έλεγε μπουμπουμπου, έλεγε μια ευχή ο παπάς, έψελνε και μετά τους μεταλάβαινε. Φεύγαν αυτοί. Ερχόντουσαν άλλοι. Αυτό γινόταν. Συνέχεια. Δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Δεν είχαν δουλειές και δεν καθόντουσαν. Αλλά
Έπαιρνε η γιαγιά, το θυμάμαι, πολύ μικρό. Και μου λέει, θα δώσει ο παπάς για να μην φοβηθώ το χρυσό δοντάκι. Και εγώ γύριζα στο σπίτι και έψαχνα το στόμα να δω πού είναι το χρυσό δοντάκι. Λοιπόν, με έπαιρνα το χέρι, μόλις έβγαινα από την αυλόπορτα, φώναζε τη γειτόνισσα. Ήταν η κοινή φοιτηση δίπλα. Παντάκι, σχόραμε να σε σχωρέσω. Σχουριτά είναι τα έσπρο, σχουριτά είναι η άλλη που μέσα άκουγε. Και να μην ήταν να πάει να μεταλάβει, ήταν ξύπνιε. Πήγαινε η παρακάτω, Πατροκλίνα, σχόραμε να σε σχωρέσω. Σχουριτά είναι η δάσπρο. Αυτό γινότανε. Συνέχεια. Όλα τα σπίτια είχαν στην αυλή το αρνί. Το θρέφανε όλο το καλοκαίρι για να το πάνε τα Χριστούγεννα. Και είχαν όλες τις γιορτές, είχαν κρέας, αυτό που θέλανε. Τα παΐρια τα κάνανε μπριζόλες. Την πρώτη μέρα το μεσημέρι τρώγανε τον πατσά. Τα εντόστια τρώγανε τον πατσά. Πώς πάνε τώρα γιατί είναι το καλό του στομαχιού και τα λοιπά. Αυτοί το τρώγανε γιατί είχαν την νηστεία τη μεγάλη και θέλανε να φτιάξουν και το στομαχί. Είναι όλα φιλοσοφημένα. Όλα. Το καλύτερο ήταν οι κουραμπιέδες, όπως είχαν πολλά χιόνια. Τα φουτάζεσαι εγώ τα χιόνια, μικρό παιδί, πολύ χιόνι τα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, όπως είναι οι κουραμπιέδες χιονισμένοι, είχαν αυτό το πατροπαράδοτο. Αλλά φαγητό κάνανε και τους ντολμάδες. Και πάμε τώρα... Εδώ εσείς όμως. Ναι, το τοπικό, λέγουν τα τοπικά. Ναι. Και το καρβέλι, το στολίζανε και πριν το βάλουνε στο φούρνο για να ψηθεί, του γράφανε απάνω Ιησούς Χριστός, το Ιώτα και το Χ. Από πάνω Ιησούς Χριστός και νικά όλη τη λέξη. Ιησούς Χριστός νικά. Αυτό κόβανε την πρώτη μέρα το μεσημέρι, τα Χριστούγεννα. Να είναι πάντα βοηθός, τα δουλειά σας τόσο.
την πρωτοχρονιά, το παλό ποδαρικό. Είχαν εντοπίσει ποιος, πώς πήγε η χρονιά και ποιος ήταν ο πρώτος που μπήκε. Οπότε έπρεπε ο ίδιος να πάει για να τους κάνει ποδαρικό. Εκτός από αυτό, σπάσανε και το ρόδι. Το ρόδι να είναι η ευτυχία και να έχουν πλούτη πολλά, αλλά όπως το σπάζανε, λερώνανε την πόρτα. Αυτές είχαν καθαρίσει νοικοκυρές όλο και δεν τους άρεσε. Σιγά σιγά έσβησε το έθιμο, τουλάχιστον από τη λιβαδιά. Και θυμάμαι μια φορά, μικρή ήμουνα και κοιμόμουν, η γιαγιά μου ήταν στη γειτονιά την ίδια και κοιμήθηκα εκεί. Και το πρωί πήγα, εκείνη η χρονιά ήταν χειρότερη του κόσμου. Έκανε ποδαρικό και εκεί. Ποδαρικό και έλεγε μάλλον μην ξαναπατήσεις γουρνοπόδα. Επίσης, η πρωτοχρονιά ήταν γιορτή των αντρών. Οι άντρες πηγαίναν στην εκκλησία και μετά κάνανε επισκέψεις στα φιλικά του σπίτια και στα συγγενικά. Μόνον οι άντρες. Και το καλύτερο φαγητό, δηλαδή το πατροπαράδοτο της Λιβαδιάς, είναι οι ντολμάδες. Τότε τους λέγανε σαρμάδες. Έπρεπε και ήταν και αυτό φιλοσοφημένο. Γιατί έπρεπε να βγάλουν μεζέ. Ο κάθε επισκέπτης που πήγαινε ο άντρας έπρεπε να βγει και ο μεζές. Ενώ ο ντολμάς, άμα είναι καριάς μονοκόμματα, πώς να τους κόψουν, δεν ζόλευε. Ενώ ο ντολμάς βάζανε 2-3 ντολμάδες στο πιατάκι με το πιρούνι. Μόνο άντρες πηγαίνανε και τα παιχνίδια που γινόντουσαν, όπως παίζουν τώρα χαρτιά και τα λοιπά, βγαίνανε στην πλατεία, στο δρόμο, οι άντρες μαζευόντουσαν ένας κύκλος εκεί πέρα, χαζεύανε τους δύο που παίζουνε, στριφτό, κορώνα γράμματα. Αλλά οι άλλοι όμως βάζανε ή στον έναν ή στον άλλον λεφτά. Όποιος κέρδιζε, το φράγκο γινόταν, παίρνανε δύο. Από μία δραχμή παίρνανε τις δύο μετά. Οι κερδισμένοι άλλοι χάνανε τη δραχμή τους. Αυτό ήταν το παιχνίδι και γινότανε άλλο πράγμα. Και εδώ στο πάρκο αυτό το παιχνίδι γινόταν συνέχεια. Και λαλαγκάκια είναι αυτά τα κομμάτια. Και δίπλες λέγονται εδώ. Είναι φύλλα ανημένα που τα τσιγανίζουν. Τα κάνω σαν φτιωγκάκια την ώρα που τα βάζω στο τυράκι. Αγόρια λέγανε τα κάλαντα, αλλά ήταν άλλα κάλαντα για τα φώτα. Σήμερα τα φώτα και ο φωτισμός και χαρά μεγάλη και τα λοιπά. Το είπατε. Το είπαμε, ναι. Αυτό ήταν πάλι βράδυ. Αν μπορούσαν όλη τη νύχτα να γυρίσουν τα σπίτια. Αλλά τι γινότανε. Τα χρόνια τα παλιά, η κάθε ενορία που είχε τον παπά, όπως είναι τώρα η Βαγγελίστρια, η Μητρόπολη, ο Γιώργης, ήταν υπεύθυνος ο παπάς για όλη τη συνοικία. Και έπρεπε να πάει σε όλα τα σπίτια
για να αγιάσει τα σπίτια να φύγουν οι κανικάτζαροι. Ήταν μικρά αυτή τα κανικατζαράκια, ήταν μικρά διαβολάκια μικρά, τα οποία κατεβαίναν από την καμινάδα και το πιστεύαν τόσο πολύ, φοβόντουσαν την οικογένεια και ένα περιστατικό από την παλιά εποχή που έγινε στη γειτονιά μου, ούτε εγώ είχα γεννηθεί βέβαια, το 1917 με τους κανικατζάρους. Και τι έκαναν, έβγαινε ο παπάς λοιπόν από το πρωί, ξεκίναγαν από πολύ νύχτα. Είχε και δίπλα του ένα παιδάκι. Αλλά αν ήταν παιδί δικό του, έπαιρνε το δικό του παιδί. Αν δεν είχε παιδιά, έπαιρνε ένα φιλικό παιδί. Έπαιρνε ένα, δεν είχε. Πώς είναι οι κονσέρβες, αλλά άδεια η κονσέρβα. Μεγαλούτσικο. Ένα κουβαδάκι, άνοιγε, τενεκιδένιο. Άνοιγε δύο τρύπες, τενεκιδένιο έχει σημασία. Έχει σημασία. Άνοιγε δύο τρύπες, έπαιρνε ένα σκηνή. Προσέξτε το. Θα ήθελα να το ακούσετε αυτό που είπε να καθίσετε πάνω στις καρέκλες όπως κάθονται όλοι. Άνοιγε λοιπόν δύο τρύπες, έδελε το σκηνή από μία τρύπα την άλλη και ήταν σαν λιβανιστήρι, το κράταγε το παιδάκι. Ο παπάς λοιπόν είχε μια λεκάνη με τον αγιασμό και τον χόρτο, τη χόρτο γιατί μπορεί να μην υπήρχαν και βασιλικά. Και το λιβανιστήρι από το άλλο μέρος έπρεπε να μπει σε όλα τα σπίτια, αλλά οι νοικοκυρές έπρεπε να δώσουν και καμιά δεκαρούλα, την οποία ρίχναν μέσα στον τενεκέ. Αυτό το κόσμο ήταν να μην έχει πρόσβαση το παιδί με τον τενεκέ. Γι' αυτό το κράταγε έτσι, γιατί δεν ήταν και σίγουρος ο παπάς, δεν λέει ήταν τα δεκαρούλες. Λοιπόν, πήγαινε, έμπαινε στο σπίτι, αστραπή, γιατί πότε να προλάβει όλη τη συνοικία και το έφερε σε κακό, εάν δεν πήγαινε κάπου. Και το ξέχναγε. Λοιπόν, έριχνε λίγη γη, μπουρμπούρο στα γρήγορα. Άκουγε όμως με το αυτί να δει θα κάνει τραγ, δεν καρούλα στο τενεκέ. Αν δεν κάνει τραγ και νευρίαζε, δεν ξαναπάνταγε. Και διέρα στη γειτονιά και λέει, αν βρέχει τον διαβολό, παπά, σήμερα δεν ήρθε, πώς να έρθει, αφού δεν του έδωσες τίποτα. Είχαμε και τη σάτυρα. Αλλά θα σας πω, τελειώνοντας ένα περιστατικό, που είχε ξεσηκωθεί όλη η γειτονιά. Μέσα στη γειτονιά υπήρχε και μία 10 ετών η ζωή, η οποία δεν άφηνε πέτρα για πέτρα, τίποτα. Και ακούστε εδώ τι. Έκανε λοιπόν όλες τις ζαβουλιές. Οι γυναίκες φοβόντουσαν ότι κατεβαίναν από την καμινάδα ή τα κανικατζαράκια. Πήγε λοιπόν αυτή, πήρε ένα βρακάκι από μικρό παιδί και πήρε και δύο καλτσάκια. Κάθισε μόνη της, τα έραψε τα καλτσάκια στα πουδουνάρια που λέμε στο βρακάκι και πήγε στον αγιώνα πάνω και το γέμισε πίθουρα και το έκανε σαν μισό ανθρωπάκι. Ακριβώς. Αυτό όμως έχει τη σημασία του την άλλη. Από το σπίτι της ζωής ήταν το ψηλό και είχε τα δύο παράθυρα. Το από κάτω ήταν συγγενικό σπίτι του Παταγιού, αλλά ήταν χαμηλό. Και επέρναγε η καμινάδα της εξωτερικά από το σπίτι της ζωής απάνω και έβγαινε για να βγει ο καπρός. Αλλά από τα χρόνια είχε χαλάσει η καμινάδα αυτό το τενεκεδένιο απάνω και το είχε πάρει ο αέρας στο μισό, οπότε όταν άναβε από κάτω το τζάκι από κάτω ή από πάνω δεν μπορούσαν να ανοίξουν παράθυρα γιατί ακριβώς εκεί έβγαινε ο καπρός. Και έλεγε αυτή, φτιάσε την καμινάδα, θα σου κάνω χνέρ. Τα λόγια τα παλιά. Χνέρ είναι το επεισόδιο. Θα σου κάνω κάτι που δεν θα σας αρέσει. Επεισόδιο. Λοιπόν, τέλος πάντων τώρα αυτή ήταν και χείρα. Είχε δύο αγοράκια 15 ετών. Ήταν λοιπόν παραμονές. Δεν είχε αγιάσει ο παπάς ακόμα τα νερά. Ανήμερα τα αγιάζει τα νερά των φώτων. Και αυτή τη γάνιζε μπακαλιάρο. Είχε καθίσει ένα σκαλάκι στη φωτιά. Δεξιά αριστερά πάντα βάζανε στο τζάκι δύο καναπεδάκια, τα ξύλα έτσι, μεντεράκια τα λέγανε, μεντερέδες. Λοιπόν αυτή τη γάνιζε, η άλλη από πάνω βγήκε στο παράθυρο, ξάπλωσε γιατί τα σπίτια είχαν μεγάλα τυχεία, τόσα. Ξάπλωσε απάνω στο παράθυρο και προσπάθησε να φτάσει την καμινάδα. Την έφτασε λοιπόν και άργησε να κατεβάζει αυτό κάτω. Αυτό εκεί που τη γάλιζε η γυναίκα,
Ακούει ένα χουρχουρ από πάνω από το, από το τζάκι, σταματήσαν και οι τρεις και τα παιδιά και αυτοί σου λέει τι γίνεται. Και βλέπει ξαφνικά από πάνω από το τηγάνι ένα διαβολάκι να χοροπηδάει. Γιατί αυτή το χοροπηδάει. Και χιόνι έξω πάρα πολύ. Πετάει το τηγάνι, βάζουν τις φωνές, γκρεμουτσακιστήκαν ποιος να πρωτοβγεί έξω. Έξω ήταν το χαλιάτι και αμέσως ήταν οι πέτρες σκάλες γεμάτες χιόνι. Κουντρουβάλα τις σκάλες, βγήκαν στη γειτονιά, βοήθεια, βοήθεια, κάνει κάντσαρος. Ποιος να μπει μέσα, κανένας. Δυο ώρες απ' έξω, να έχει μαζευτεί όλος ο μαχαλάς, η χωροφυλακή ήταν τότε εκεί απ' δεν ήταν αστυνομία, ήταν χωροφυλακή. Ήτανε στο, όπως βλέπουμε την εκκλησία, όπως είναι η εκκλησία, το, η πόρτα της που μπαίνουμε, απάνω, εκεί σε αυτό το φουκαρέι που ήταν το, η χωροφυλακή. Να έχει μαζευτεί και όλη η χωροφυλακή, να μην πάει κανένας απάνω. Τι να κάνουν, πήρανε κάτι κεραμιδάκια, βάλανε το λιβάνι κατά διαστήματα, περάσαν στην αυλή της μέσα, από στην πόρτα, στη σκάλα. Παραπάνω δεν πήγαινε κανένας, κανένας. Λοιπόν, να κάνει προσευχές, να λέει όλο το βράδυ, λέει ο πατέρας της ζωής που ήξεραν ότι είναι σαβουλιάρκο. Λέει στη γυναίκα, λέει δεν μου λες, εκείνο το θηλυκό το δικό μας που είναι, δεν το βλέπω εδώ πέρα μέσα στον κόσμο. Α, η μάνα της, λέει κάπου εδώ θα είναι, αν δεν τη βλέπω. Βέβαια, αυτός κατάλαβε. Πάει απάνω, αυτή το χαβάτζε και ξαπλώσε εκεί και έφαγε το περτάκι. Και είναι ιστορικό, πιστεύαν τόσο πολύ στους καλικάντζαρους, τους φοβόντουσαν, γι' αυτό αφήναν και γλυκά. Έτσι. Γιατί λέγανε ότι κατεβαίνουν από τις καμινάδες και στα σπίτια κάνουν ζημιές μέσα στα σπίτια.